Θα ξεκινήσω με τον κύριο Σαμαρά. Επειδή στο θέμα του νερού, παιδιά, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρότητα, γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα, θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, τι τοποθετήσει μα, ειδικά όσοι είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι και σε αυτή την αίθουσα. Και το λέω. Κύριε Σαμαρά, το τελευταίο κάθε φορά που παίρνω το λόγο, αναθέσω για το θέμα του νερού. Σε όλες τις τοποθετήσεις σας στον κοντρό σας. Τον κύριο Δάκη μου του είπα κάτι και μου είπε κύριε Σαμαρά, δεν είναι προστατεύσει. Συγγνώμη, πρόεδρε. Δεν είναι να προστατεύσει, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι να ακούτε κανέναν. Είχατε έρθει και μας είπατε σε ένα προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ότι στην Τζάκωνη σας είπαν ότι είναι έξω από το έχει σκουπίδια, το αντιοστάσιο δεν είναι κλειδωμένο, δεν υπάρχει περίφραξη. Και είπατε εδώ κάποια πράγματα τα οποία σας τα είπα. Τότε σας λέει κάποιος, δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια και πρέπει να το μεταφέρετε μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Εάν θέλετε αυτά που σας λένε, να έρχεστε στην ΔΕΙΑΚ, να συζητάτε μαζί μας, να δίνουμε λύσεις για ό,τι και να έχετε. Ή ό,τι απορίες έχετε. Ή αν θέλετε, να πηγαίνετε να βλέπετε μόνοι σας αυτό που σας καταγγέλνουν. Να πηγαίνετε στην Τζάκωνη, να πάρετε τον πρόεδρο του πιστοποιητή τη Τζάκωνη. Να πηγαίνετε τον πρόεδρο, τι γίνεται. Υπάρχει το θέμα, έτσι μου είπε κάποιο στην καθημερινή. Τότε σας λέω κάποιο καθημερινή, δεν είναι για αλήθεια. Πρώτον, όλα είναι τακτοποιημένα στην Τζάκωνη και εδώ μέσα λένε ότι είναι σκουπιδότοπο και ότι δεν υπάρχει περίφραξη από φωτογραφίες. Αν θέλετε, θα δείξω. Το ζήτησα και με τον πρόεδρο, δεν ήθελα να το αναφέρω το θέμα, γιατί δεν θέλω να βλέπουμε θέματα νερό σε μια εποχή που βλέπετε τι βομβαρδισμό γίνεται. Και εμά, αν σα φέρω, σα δεν κάνουμε να παίρνουμε 100. Αλλά να διακινούμε κάποια θέματα και να λέμε κάποια ζητήματα τα οποία δεν ισχύουν, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είπατε για το κεφαλάρι. Εγώ δεν έχω καμία. Δεν θα είναι διακόπτη. Κύριε Σαμαρά. Είπατε για το κεφαλάρι. Εγώ δεν έχω καμία καταγγελία από το κεφαλάρι. Και αυτό κάτι που σα είπα, να θέλετε να πάρει τηλέφωνο, να πάνε οι υπηρεσίε να κάνουν μετρήσει στο νερό στο σπίτι. Να κλείσω το θέμα του νερού. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τα νερά. Τα νερά τη Καστοριά είναι πεντακάθαρα και πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν κανένα θέμα. Γίνονται συνεχώ αναλύσει από πιστοποιημένα εργαστήρια. Η εταιρεία ξοδεύει περισσότερο από 60.000 ευρώ το χρόνο μόνο για αναλύσεις νερών, κάτι που δεν κάνει κανένας άλλος. Και επίσης κάνουμε μέχρι αναλύσεις για ραδιενέργεια. 20.000 ευρώ ξοδεύουν μόνο για τον ρόλο για ραδιενέργεια, αν έχει ίχνο ραδιενέργειας. Για να καταλάβετε τι έξω θα κάνει η ΔΕΙΑΚ για να τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Εάν όμως ερχόμαστε εδώ και λέμε διάφορα ότι μας λένε στα καφενεία και τα πετάμε έτσι εύκολα στον αέρα, χωρίς να ρωτήσουν τους αρμόδιους και να πάρουν μια γνώμη. Δεν θα το αφήσει κανένα τίποτα. Πάντω ο κ. Δημοτόπουλο πάντα σε όποιον υπηρεσιακό παράγοντα θέλετε. Δεν μπορεί να το κάνετε σε μένα. Πάντω το ευρωλογικό, ρωτήστε τι γίνεται. Λοιπόν, πάω στην κυρία Σπύρου. Το ότι έγινε παιδιά μια σύσκεψη τη Ουράλια από ένα πολιτικό φορέα, και αυτό δεν το τονίζατε, ένα πολιτικό φορέα έκανε μια σύσκεψη όσον αφορά τη βόληση του υδροφόρου ρίσκου. Ποιο προέδρευε στον πολιτικό φορέα, ο κ. Διαμαντόπουλο. Ο κ. Διαμαντόπουλο πριν δύο χρόνια, ό,τι θυμάμαι, ήταν ο πρώτο πολίτη τη Καστοριά. Ήταν βουλευτή τη Καστοριά. Τι έκανε για την ΔΕΙΑ, τι έχει κάνει, πείτε μου εσεί, για το θέμα του νερού στην πόλη, στον νομό μα. Έκανε κάτι. Ασχολείται με τι κουρδικέ Χαλκιδική και την Παλαιστίνη. Σήμερα όμω δεν είναι κάτι, έρχεται και ανοίγει ένα ζήτημα το οποίο δεν υφίσταται. Έχετε κάτι επίσημο. Υπάρχει κάποιο που λέει το νερό έχει θέμα. Πείτε μου ένα φορέα που βγαίνει πίσω ο κρατικό και λέει ότι έχει θέμα το νερό. Εμεί ό,τι οι αναλύσει κάνουμε είναι τέλειο. Ξαφνικά βρήκαμε ένα θέμα και θέλουμε να κάνουμε μια εκδήλωση πολιτική. Πηγαίνουμε και εμεί σε μια πολιτική εκδήλωση και τοποθετούμαστε και λέμε τι κάνουμε αυτοί. Ο κύριο Μόσκο είπε να θέλουμε αυτού του κυρίου να μα κάνουν και μάθημα για το νερό. Όχι, δεν θέλουμε να μα κάνουν μάθημα. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται το νερό. Να μαθαίνουμε απλά να κάνουμε σε άλλου λόγου στην Κοζάνη, στο Βόλιο. Το έχει λάβει με τον Παλάκη στην Καστοριά. Θέλω σε όλη και καλά κάτι να κάνω την Καστοριά προβληματική. Το έχετε καταλάβει. Δεν θα γίνει προβληματική η Καστοριά. Ούτε θα κλείσουν τα μισοδεψία, τίποτα δεν θα κλείσουν. Αυτό το πράγμα που προσπαθούν να κάνουν κάποιοι δεν θα γίνει. Και να ξέρετε αυτό κάνει. Βγήκε το θέμα στο Βόλιο, βγήκε μια δημοσιογράφηση του Καστοριά του Κοζάνη και έλεγε η μόλι έρθει την Καστοριά σε εμά. Από πού και τι θα φτάνει. Ποιο είναι κάποιο που ξέρει τι γίνεται στον τροφόρο, γιατί υπάρχει κάποια μελέτη. Ποιο είναι ο τζούμπερο μα, αν δεν κάποιο κανένα.